Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει σήμα κινδύνου. Τα νερά υποχωρούν, η στάθμη τη χαμηλώνει και η λειψιδρία αφήνει το αποτύπωμά τη στον μοναδικό φυσικό υδροβιότοπο τη Κρήτη. Εδώ που πατάμε, δηλαδή εδώ ακριβώ που τελειώνει το ποδήλατο, είναι το νερό πέρυσι τέτοια εποχή. Δηλαδή είναι πέντε μέτρα ακόμα πιο χαμηλά. Εγώ δουλεύω δέκα χρόνια, δεν το θυμάμαι αυτή την κατάσταση που έχει γεννήθει φέτο η στάθμη του νερού. Το τοπίο στη λίμνη του Κουρνά έχει αλλάξει δραματικά ανιδρυγή περιμετρικά της και σε μήκος 5 έως 10 μέτρα από την όχθη της. Ειδικά εμείς που τραβάμε τις εξέδρες, έχει πέσει η στάθμη και δεν, μπορεί, δεν μπορούν να προχωρούν τα ποδήλατα με λίγα λόγια. Εγώ είμαι 24 χρόνια εδώ πέρα στη Χρήτη, σε συγκεκριμένο μέρος, εδώ, αλλά τόσο χαμηλά πριν μια δεκαετία έχει κατεβεί. Δεν έχει ξαναγίνει. Για 24 χρόνια που είμαι εγώ. Τα νερά της λίμνης του Κουρνά έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που μεγάλο τμήμα της εμφανίζει πλέον εικόνα απόλυτης ξηρασίας. Βρίσκεται στο χαμηλό, στη χαμηλότερη στάθμη που έχει βρεθεί ποτέ. Είμαστε στα 2,2 μέτρα που αν φανταστούμε ότι το μέγιστο φτάνει τα 7,5 μέτρα, αντιλαμβανόμαστε ότι και εδώ είμαστε σε μια κατάσταση σως, επιτρέψτε μου την έκφραση. Κάτοικοι και επιχειρηματίε τη περιοχή λένε ότι τα νερά τη λίμνη σε φυσιολογικέ περιόδου ξεκινούσαν λίγα μέτρα από τα καταστήματα. Για γενικότερο πρόβλημα εξαιτία τη ανομβρία τη πηγέ και του ταμιευτήρε του αποκόρου να κάνει λόγο ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ. Φέτο γενικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λόγω που δεν έχουμε ακόμα βροχέ και το πρόβλημα αυτό επηρεάζει και τη λίμνη του Κουρνά. Είναι χαμηλά η στάθμη, δεν μπορώ να πω ότι είναι σε φυσιολογικά πλαίσια. Λογικά η λίμνη κάθε χρόνο πέφτει στάθμη τη. Μέχρι τώρα Ας το πούμε ότι πάμε καλά. Αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ανάπτυξη Κρήτη, οι ταμιευτήρε του Αποσελέμη και Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου εμφανίζουν τι χαμηλότερε πληρότητε. Στο μεν του Απόσελεμι, η πληρότητα είναι στο 14% με 3.416.000 κυβικά νερού, όταν η χωρητικότητά του είναι 22.500.000. Στη Δέλμνο Δεξαμενή Αγίου Γεωργίου, με 750.000 κυβικά νερού σήμερα, η πληρότητα είναι στο 35% για να διατηρήσουμε και να έχουμε την ασφάλεια για το φράγμα το ίδιο δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από 2 εκατομμύρια μέχρι τέλος του έτους στους τρεις δήμους που υδροδοτούνται από αυτό το φράγμα. Ηράκλειο Χερσόνησος και Άγιος Νικόλος είναι σύμφωνα με τον ΟΑΚ οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων. 15.000 κυβικά διατίθενται σε ημερήσια βάση σε κάθε μία, με τη λειψιδρία να στερεί στον οργανισμό τη δυνατότητα ασφαλού προγραμματισμού. Είναι γεγονό ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο δεδομένη τη λειψιδρία και των δύο πολύ ξηρών υδρολογικών ετών που περάσαμε. Αυτό δηλαδή που περάσαμε φέτο και το περσινό. Αυτό έχει σαν συνέπεια την πολύ χαμηλή στάθμη στους ταμιευτήρες, τα φράγματά μας επί της ουσίας, που δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Πιο ικανοποιητική είναι η εικόνα στα φράγματα της Δυτικής Κρήτης. Στο φράγμα από τα Μοναμαρίου, η πληρότητα είναι στο 80% και φτάνει τα 17.900.000 κυβικά νερού. Το φράγμα Βαλσαμιώτη στα Χανιά εμφανίζει πληρότητα μόλις 5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 250.000 κυβικά νερού. Το Plan B που εξετάζει ο Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη, αν η εικόνα δεν αναστραφεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προβλέπει νέε γεωτρήσει.